τελικά ήταν την κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων. Πάρθηκαν ή δεν πάρθηκαν μέτρα. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι ακόμα και ανοιχτά να μείνουν τα δημοτικά, είναι δεκάδες τα τμήματα, εκατοντάδες όλη τη χώρα που κλείνουν λόγω κρουσμάτων. Εμείς εκτιμάμε ότι στα ήδη φορτωμένα προβλήματα που υπάρχουν θα έχουμε κι άλλα επιπρόσθετα προβλήματα αν δεν λάβει έστω και τώρα ουσιαστικά μέτρα η κυβέρνηση. Δηλαδή, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Τηλεκπαίδευση. Mm-hmm. Είναι βασικό το ζήτημα ότι σήμερα, με βάση την εμπειρία της δευτεροβάθμιας, οι μαθητές που δεν συμμετέχουν χρεώνονται με απουσίες. Το ερώτημα είναι, έχουν όλοι οι μαθητές τα μέσα για τηλεκπαίδευση? Την έχουν. Είναι ένα... Εσείς τώρα που έχετε και εικόνα. Η εικόνα η δική μας λέει, δεν θα σας πω στοιχεία από όλη την Ελλάδα, θα σας πω το πιο πρόσφατο, ότι σήμερα δημοσιεύθηκε, μας ήρθε ανακοίνωση από την Ικαρία, όπου το 30% των μαθητών σε συγκεκριμένες περιοχές, με επίσημα στοιχεία των εκπαιδευτικών τους, είναι εκτός τηλεκπαίδευσης γιατί δεν έχουν τα μέσα να συμμετέχουν. Αυτοί κανονικά, χίλια συγγνώμη για να τα βλέπουμε ένα-ένα τα θέματα. Αυτά τα παιδιά κανονικά, έτσι κατάλαβα, τους δίνεται η δυνατότητα από σταθερό τηλέφωνο να μετέχουν στην τηλεκπαίδευση? Κοιτάτε τώρα, μπορεί ένας μαθητής οποιασδήποτε τάξης να παρακολουθήσει μαθηματικά, φυσική, χημεία, οτιδήποτε μέσα από σταθερό τηλέφωνο? Για να είμαστε και λίγο... Όχι, ρωτάω εάν αυτή είναι αυτή. Ρωτάω αν αυτή είναι η λύση που αυτή τη στιγμή προκρίνει το Υπουργείο. Ή υπάρχει και κάτι άλλο? Σας έχουν πει, για παράδειγμα, ότι θα δώσουν επιπλέον κομπιούτερ ή λάπτοπ ή οτιδήποτε άλλο? Αν έχετε ενημέρωση, κοιτάτε, ρωτάω. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας πανηγυρίζει ότι θα δοθούν μέχρι και τον Φλεβάρι του 2021 87.000 ηλεκτρονικά μέσα στα σχολεία. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 600.000 μαθητές σε δευτεροβάθμια. Και αν κλείσουν και τα δημοτικά, μιλάμε για 1.300.000 μαθητές. Και ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν έχει κάποιος ή όχι. Δηλαδή, σε μια πολυμελή οικογένεια, σε μια οικογένεια που έχει ένα μαθητή στο δημοτικό και δύο μαθητές στο γυμνάσιο ή έναν μαθητή, ο γονέας πρέπει να εργάζεται με τηλεργασία. Άρα, είναι επιπρόσθετα τα προβλήματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι από τη στιγμή και γίνεται ως μέσο ανάγκης και όχι ως μόνιμο μέσο υποχρεωτική η τηλεκπαίδευση, θα πρέπει και ειδικά να μην προχωράει με χορηγούς λεφτούς, γιατί δεν μπορούν όλα τα παιδιά να συμμετέχουν με τους ίδιους όρους. Άρα, συγγνώμη, γιατί σας χάσαμε λιγάκι, ποια είναι η δική σας πρόταση? Η δική μας πρόταση είναι, με ευθύνη του κράτους, να δοθούν ηλεκτρονικά μέσα στους μαθητές για να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα όλοι στην τηλεκπαίδευση. Και επίσης να αναβαθμιστεί το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τις πλατφόρμες. Δεν είναι μόνο το γνωστό πρόβλημα που είχαμε την πρώτη μέρα της τηλεκπαίδευσης, ακόμα και σήμερα, μια εβδομάδα μετά, σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχουν προβλήματα. Και με τις συνδέσεις και με το ότι πετάγονται έξω και εκπαιδευτικοί και μαθητές από το σύστημα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν θα μπει και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, βασικό πρόβλημα είναι τι γίνεται με τις άδειες των γονέων. Με τις άδειες ειδικού σκοπού. Αυτές θα δοθούν, να φανταστώ, εφόσον θα τα κλείσει, θα τις δώσει αναγκαστικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, εμείς λέμε όμως ότι να μην δοθούν άδειες ειδικού σκοπού όπως είχαν προβλεφθεί πέρσι όταν κλείσαν τα σχολεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για κάθε τρεις μέρες που ο γονιός καθόταν σπίτι για να συνδράμει το παιδί του, mm-hmm. επειδή είναι κλειστό το σχολείο, η τέταρτη μέρα χρεωνόταν από την κανονική του άδεια. Υπάρχουν χιλιάδες γονείς που έχουν εξαντλήσει την κανονική του άδεια. Όχι γιατί ήταν άδεια ανάπαυσης ή ανάγκη διακοπών, ήταν άδεια που καταναλώθηκε επειδή έπρεπε να συνδράμουν το παιδί επειδή ήταν κλειστό το σχολείο. Άρα δεν πρέπει ο γονιός να χαλάει από την κανονική του άδεια. Είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό. Και ξέρετε, είναι και το ζήτημα ότι ανοιχτά ή κλειστά τα σχολεία, εδώ πρέπει να δούμε και το ζήτημα της αναγκαιότητας για μαζικά τεστ στο μαθητικό πληθυσμό. Για να προλάβουμε και τη διασπορά του ιού. Αυτό νομίζω ότι έχει ήδη προαναγγελθεί, για να δούνε και αν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν κάποια στιγμή τα σχολεία. Αυτό που ακούσαμε χτες από το στόμα του Πρωθυπουργού, γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε κάνει από τις 5 Οκτώβρη επιστολή και στο Υπουργείο και στον κύριο Πρωθυπουργό, και ζητάμε όταν κλείνει ένα τμήμα για κρούσμα, κλιμάκιο και οδύ να κάνει δωρεάν τεστ. Οι σήμερα γονείς έχουν ξοδέψει εκατοντάδες ευρώ για να κάνουν τεστ.
στα παιδιά τους για να, αν θα συμμετέχουν ή όχι. Εμείς δεν μιλάμε για έξυπνα στοχευμένα τεστ, που όσα περισσότερα τεστ γίνονται τόσο το καλύτερο. Δεν το συζητάμε, αλλά εμείς μιλάμε για μαζικά τεστ στη σχολική κοινότητα για να προλάβουμε τη διασπορά. Είναι πολύ βασικά ζητήματα, γιατί ξέρετε, οι γονείς έχουν κληθεί αυτή την περίοδο με όλα τα οικονομικά προβλήματα που έχουν και διαμορφώνει σε κάθε λαϊκή οικογένεια η καραντίνα ή οι αναστολές στην εργασία, να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη μόρφωση των παιδιών του. Προφανώς. Να παράδειγμα. Προφανώς. Μα ακόμα περιμένουμε μάσκες στα σχολεία. Η εξαγγελία για 2 δωρεάν μάσκες ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτό σημαίνει, ειδικά στα δημοτικά που είναι ακόμα ανοιχτά και στους μικρούς μαθητές που ξέρετε πιο δύσκολα προσαρμόζονται, τα παιδιά του νηπιαγωγείου, των πρώτων τάξεων του δημοτικού, οι γονείς έχουν βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, ακόμα και για το αυτονόητο, τη μάσκα. Συνεπώς, άρα είναι ένα πλέγμα μέσων. Ναι, το κατάλαβα, κύριε Κατηφέ. Εγώ συγκρατώ 2 πράγματα. Το ένα, οπωσδήποτε τα μέσα τα ηλεκτρονικά να πάνε σε όλα τα παιδιά, και αν κλείσουν και τα δημοτικά, και στα παιδιά του δημοτικού. Η άδεια να μην λογίζεται να είναι όλοι ουσιαστικά στο κράτος, και τα μαζικά τεστ, λέω τα πολύ σοβαρά. Αυτό ακριβώς. Και επικεντρώνοντας αυτά τα 3 βασικά, είναι για μας πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε και ως γονείς ότι σε καραντίνα δεν μπορούν να μπουν τα σύγχρονα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Γιατί η πρόσβαση στην παιδεία πρέπει να είναι ισότιμη για όλα τα παιδιά. Δεν το συζητάμε καθόλου. Άρα εδώ αναδεικνύονται και οι ευθύνες της κυβέρνησης, ώστε επιτέλους να λάβει ουσιαστικά μέτρα για να στηρίξει μόρφωση των παιδιών μας και την υγεία τους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.